να ξεκινήσουμε μία συζήτηση με τον Πρόεδρο της Ένωσης Πνευμονολόγων Χανίων, τον κύριο Μιλτιάδη Μαρκάτο. Κύριε Μαρκάτε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βλέπουμε ότι τα τελευταία 24 ώρα η χώρα μας έχει σπάσει το φράγμα των 3.000 κρουσμάτων και θέλω ένα πρώτο σχόλιο από σας. Κοιτάξτε, είναι κάτι αναμενόμενο, είναι μια πολύ δυναμική κατάσταση. Ζούμε σίγουρα το δεύτερο κύμα της πανδημίας, το οποίο είναι περισσότερο, μεγαλύτερο από το πρώτο κύμα, είναι πιο έντονο όσον αφορά τα κρούσματα. Και βέβαια είμαστε πάντα σε επιφυλακή για ό,τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας, ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Βλέπετε μία αυστηροποίηση των μέτρων το επόμενο διάστημα, καθώς γιατρέ κάθε μέρα και χειρότερα. Αυτό έχω να πω εγώ. Κοιτάξτε, είναι μία δυναμική πράγματι περίοδος, όπως είπαμε. Σίγουρα χρειάζονται αυστηρά μέτρα, με την έννοια της αποφυγής της επαφής του ενός ανθρώπου με τον άλλον. Αυτό για να γίνει χρειάζεται ένα lockdown. Το lockdown που ζούμε σήμερα δεν είναι όπως το lockdown του Μαρτίου. Όλοι βλέπουμε ότι κινούμαστε περισσότερο, λειτουργούμε περισσότερο έξω και αυτό γιατί είναι περισσότερες εργασίες οι οποίες γίνονται έξω, περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται, τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, έχουμε δηλαδή μια μεγαλύτερη κινητικότητα. Αυτό ίσως θα ήταν πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα είναι πρόβλημα για την αντιμετώπιση του πανδημίας. Πιστεύετε ότι ο σχεδιασμός δίνει κάποια παραθυράκια που τα εκμεταλλεύονται οι πολίτες? Έχει κάποια λάθη ο σχεδιασμός κυβέρνησης? Κοιτάξτε, το ένα κομμάτι έχει να κάνει με το σχεδιασμό και νομίζω ο σχεδιασμός έχει τα υπέρ του και τα κατά του. Το άλλο που πρέπει να δούμε ο καθένας το δικό του κομμάτι, δηλαδή ο καθένας το δικό του μερίδιο της ατομικής ευθύνης. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά κανείς μπορεί να γράψει κάτι στο χαρτί του ή να στείλει ένα SMS με ένα κωδικό και να βγει έξω. Αυτό δεν μπορεί κανείς να τον περιορίσει να το κάνει. Όμως ο καθένας μας ξεχωριστά νομίζω ότι πρέπει να κατανοήσει, να σκεφτεί και να αποφασίσει ότι πρέπει να λειτουργήσει ως μέρος ενός κοινωνικού συνόλου και να βοηθήσει τον εαυτό του και τους ανθρώπους του στη δύσκολη αυτή φάση που περνάμε. Αναφορικά με τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων, πιθανότατα αύριο να πάρθουν οι τελικές αποφάσεις να κλείσουν τα δημοτικά σχολεία. Θεωρείται αναγκαίο το συγκεκριμένο μέτρο? Κοιτάξτε, τα δημοτικά σχολεία, αν κλείσουν, θα γίνει για την μείωση της μετακίνησης των γονιών. Γιατί τα παιδιά αυτά καθ' αυτά, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, δεν έχουν τόσο μεγάλη δυνατότητα μόλυνσης των υπόλοιπων. Ακριβώς, η διασπορά εντός των σχολικών συγκροτημάτων είναι ελάχιστη, είναι περιορισμένη. Ακριβώς. Έως και αν υπάρχει. Έτσι όπως φαίνεται μέχρι στιγμής με τα επιδημικά δεδομένα που έχουμε σήμερα. Αυτά, καταλαβαίνετε ότι ό,τι λέμε μπορεί να αλλάξει στην πορεία, γιατί ακριβώς η επιδημία είναι πολύ δυναμική και μπορεί να έχουμε αλλαγές. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση, νομίζω ότι το κλείσιμο των σχολείων θα βοηθούσε πάρα πολύ γιατί θα μειώνει την κινητικότητα των γονέων. Και αυτό θέλουμε. Λανθασμένη νοοτροπία για τρεις τάξεις των πολιτών. Πώς φτάσαμε στο σήμερα με τα 3.000 και κρούσματα καθημερινά? Νομίζω ότι όλοι ήμασταν χαλαρωμένοι περισσότερο. Ίσως επαναπαυθήκαμε στην πραγματικά μεγάλη επιτυχία που είχαμε στην πρώτη επιδημική φάση, τότε δηλαδή που πραγματικά είχαμε μηδενίσει στην ουσία τα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας. Όμως στη δεύτερη φάση, περνώντας ένα καλοκαίρι, μία αρχή φθινοπόρου που είχαμε λίγα κρούσματα, ήμασταν όλοι πιο χαλαροί και νομίζω ότι αυτό είναι τώρα που αποτιμούμε με τα κρούσματα που βλέπουμε καθημερινά, με τις νοσηλίες και με την νοσηρότητα που εμφανίζει ο ιός. Το φως στο τούνελ μπορεί να χαρακτηριστεί το εμβόλιο? Καθημερινά βλέπουμε δεκάδες δημοσιεύματα. Είχαμε σήμερα και σχετική αναφορά από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τις δόσεις που έχει ήδη κλειδώσει η χώρα μας. Ναι. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι το εμβόλιο είναι το μοναδικό μέτρο το οποίο θα σταματήσει αυτό που γίνεται τώρα. Αυτό που γίνεται τώρα στην ουσία τι είναι? Ένας οριζόντιος μηχανισμός μείωσης της κινητικότητας για να μην μεταδίδεται το ιός από τον ένα μας στον άλλο μας, στον διπλανό μας. Αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή στην οικονομία μας, στην κοινωνία μας. Να μην βάλουμε και τον ψυχολογικό τομέα, ψυχικά όλοι μας επιβαρυνόμαστε από αυτό. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε ένα παγκόσμιο επίπεδο όλα αυτά που γίνονται σήμερα. Επομένως, ο εμβολιασμός είναι η μοναδική λύση η οποία θα δώσει ένα φως στο τούνελ, όπως ακριβώς το είπατε. Πιστεύω ότι σχετικά γρήγορα θα έχουμε τη δυνατότητα
εμβολιαζόμενοι να ξαναγυρίσουμε στην κανονική μας καθημερινότητα όπως την ξέραμε μέχρι πριν από 10-12 μήνες. Γιατρέ, αυτή την περίοδο διανύουμε το δεύτερο lockdown μέσα σε μία περίοδο 10 μηνών. Τα αποτελέσματά του θα φανούν μετά από πόσο διάστημα? Συνήθως τα αποτελέσματα αυτά τα βλέπουμε για κάθε μέτρο που παίρνουμε, τα βλέπουμε μετά από 10-14 μέρες. Και αυτό γιατί τόσο χρειάζεται η επώαση του ιού, δηλαδή τόσο χρειάζεται να φανεί σε επίπεδο κρουσμάτων αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή. Άρα τα μέτρα που παίρνουμε τώρα ή που πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή η έναρξη του lockdown που έγινε μία εβδομάδα τώρα, θα φανεί την επόμενη εβδομάδα και όχι αυτή που διανύουμε. Αυτή που διανύουμε φαίνεται αυτό ακριβώς που βλέπαμε λίγο πριν το lockdown. Την αίσθηση που είχαμε όλοι μας ότι η επιδημική έξαρση του ιού είναι πολύ μεγάλη. Κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, τα αποτελέσματα όντως φάνηκαν μετά από περίπου ένα 20ήμερο και ήταν άκρως ενθαρρυντικά. Είχαν περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κρούσματα κορονοϊού. Είστε αισιόδοξος για τα αποτελέσματα τα οποία θα πάρουν οι γιατροί στα χέρια τους σε 20 μέρες? Δεν νομίζω ότι θα είναι τα αποτελέσματα που είχαμε στο πρώτο lockdown, και αυτό γιατί η δυναμική του ιού δεν είναι ίδια. Στο πρώτο lockdown είχαμε πολύ λιγότερα κρούσματα, οπότε η διείσδυση του ιού μέσα στην κοινότητα ήταν μικρότερη. Τώρα όμως η διείσδυση είναι πολύ μεγαλύτερη. Και δεν μιλάω τόσο πολύ για την Κρήτη, όσο μιλάω για ένα πανελλήνιο, στο πανελλήνιο επίπεδο και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην Αττική σε ένα μεγάλο βαθμό. Όταν έχουμε μεγάλη διείσδυση του ιού, καταλαβαίνετε ότι τα δυνητικά κρούσματα είναι πολύ περισσότερα και άρα υπάρχουν σε πάρα πολλούς χώρους. Άρα ένα lockdown καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα κουκούλι στο οποίο ο καθένας βρίσκεται μέσα για να προφυλαχθεί. Όμως αυτά τα κουκούλια, πολλά κουκούλια, υπάρχουν ήδη περιστατικά, ήδη κρούσματα. Μάλιστα. Άρα η δυναμική του ιού στη μείωσή του, η δυναμική της πανδημίας στη μείωσή της, να το πω καλύτερα, δεν προβλέπω να είναι τόσο γρήγορη, τόσο μεγάλη και σε τέτοια έκταση όπως ήταν στο πρώτο lockdown. Κύριε Μαρκάτε, μία συμβουλή προς τους πολίτες της Κρήτης. Θα έλεγα ότι μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να μένουμε μέσα, να μπορούμε να μειώσουμε τις μετακινήσεις μας όσο γίνεται περισσότερο. Ο καθένας από τη δική του πλευρά να κατανοήσει με τη δική του προσωπική ευθύνη πόσο σημαντικό είναι να μην μεταδώσει τον ιό, ο οποίος ο ίδιος μπορεί να έχει και να είναι ένας φορέας ασυμπτωματικός, πόσο μάλλον περισσότερο να μην κολλήσει από κάποιον άλλον. Επομένως, εάν όλοι μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία μας λέει, πιστεύω ότι θα Μάλιστα. είναι ό,τι καλύτερο για να βγούμε από αυτή την κρίση. Μάλιστα. Κύριε Μαρκάτε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα.